Οι Θεσσαλονικείς επιτέλους απίλαυσαν τον καφέ τους και το φαγητό τους σπέβδοντας στα καταστήματα εστίασης μετά από 6 μήνες συνεχούς διακοπής. Το πώς ήταν αυτές οι πρώτες μέρες θα μας το πει ο Καθήλυν Αρμόδιος, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχάλης Επιτροπίδης. Κύριε Επιτροπίδη, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους, κυρίως εγώ θα πω, επί τούτου, κυρίως χρόνια πολλά στην εστίασή μας. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, οι 2 μέρες αυτές ήταν οι μέρες γιορτής, όχι μόνο για την εστίαση, αλλά για όλη την Ελλάδα. Φάνηκε από τον κόσμο το πώς ήθελε να βγει, πώς ήθελε να ξεσκάσει, να καθίσει σε ένα καφέ, να πιει ένα καφέ, να καθίσει σε ένα τσιπουράδι, να πιει το τσιπουράκι του. Και ήταν, μπαίνουμε δηλαδή στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα. Μπορεί ο κόσμος να το έφτιαχνε αυτό ακόμα και τον Απρίλιο. Μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με αυτές τις συνθήκες και τα πρωτόκολλα ακόμα και τον Απρίλιο. Μιλάμε βέβαια πάντοτε για τα καταστήματα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν υπαίθριους χώρους, έτσι, γιατί αναφέρεστε στον Απρίλιο, αλλά σίγουρα ακόμα και τώρα κάποια καταστήματα που δεν μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο δεν θα ανοίξουν, έτσι δεν είναι? Έτσι και αλλιώς δεν ανοίξανε το 30% γιατί δεν έχουν καθόλου εξωτερικούς χώρους. Mm-hmm. Είναι καταστήματα τα οποία δουλεύαν περισσότερο με ποτά. Αυτοί δεν μπορούν να ανοίξουν, θα ανοίξουν μετά τις 15 που πιστεύουμε ότι θα δοθεί ο εσωτερικός ημιπαίθριος χώρος, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και αυτά τα καταστήματα. Και όχι μόνο αυτά, ακόμα και εμείς λειτουργήσαμε με το 25% της δυναμικής των καταστημάτων μας. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Και επειδή ακριβώς μας είπατε και ένα ποσοστό, μας μιλήσατε για το 30%, αυτές τις πρώτες μέρες πραγματικά οι Θεσσαλονικείς ξεχύθηκαν στα μαγαζιά, όπως είπατε και εσείς πολύ εύστοχα, να πιούν το τσιπουράκι τους, να απολαύσουν τον καφέ τους. Πώς βλέπετε θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες, κύριε Επιτροπίδη? Τα βλέπουμε κάπως αισιόδοξα σε ό,τι αφορά τον κόσμο και την επισκεψιμότητα. Αλλά γιατί δεν θα είναι το ίδιο που ήταν πέρσι το Μάιο. Πέρσι το Μάιο κάναμε πάνω από ένα μήνα για να μπορέσουν τα καταστήματα εστίασης να λειτουργήσουν κανονικά. Φέτος είδαμε ότι από την πρώτη μέρα, αν και ήταν 2 αργίες, καταφέραμε να δουλέψουμε κανονικά. Σήμερα είδαμε ότι τα καφέ μπορούν να και λειτουργούν κανονικά όπως λειτουργούσαν όλο το καλοκαίρι. Γιατί μας μπαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Τώρα μπορεί το πρόβλημα της μουσικής και του ωραρίου να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά πιστεύουμε ότι μέσα σε 10 μέρες θα διορθωθούν όλα. Αυτό το θέμα με τη μουσική θα ήθελα να σας το θέσω από τη θέση, αν θέλετε, ενός απλού πολίτη. Έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε στα εστιατόρια, να πηγαίνουμε στα καφέ μπαρ και σίγουρα κάτι να σιγοπαίζει από μέσα, να ακούμε μια μουσική. Σας έχουν κάνει αλήθεια παράπονα οι πελάτες? Υπάρχουν παράπονα. Εδώ βάζουν από τα κινητά τους, βάζουν να παίξουν μουσική, αλλά επειδή είναι χώρος ευθύνης δικιάς μας, το απαγορεύουμε εμείς. Λέμε 10 μέρες θα είναι, θα περάσουν. Ο λόγος της μουσικής δεν είναι ο λόγος αυτό που λένε οι επιδημιολόγοι, ότι μεταφέρονται τα σταγονίδια με τη μουσική, όταν παίζεις πιο δυνατά, μιλάς πιο δυνατά. Εμείς έτσι κι αλλιώς στα καφέ και τα εστιατόρια δεν παίζουμε δυνατά μουσική. Ήταν τα μπαράκια το πρόβλημα. Ο λόγος που αφαιρέσανε τη μουσική ήταν έκτακτος, μετά από πιέσεις δικές μας να ανοίξουν όλα τα καφέ μπαράκια. Γιατί πριν μια εβδομάδα είπαν ότι ανοίγουν οι ΚΑΔ 56-30, δεν ανοίγουν. Μέσα στους 56-30 που λένε δεν ανοίγουν, αυτοί ήθελαν να σταματήσουν τα κλαμπ και τα κέντρα διασκεδάσεως. Mm-hmm. Να μην ανοίξουν, να μην δούμε τέτοια φαινόμενα που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι, 7 με 12 να ανοίγουν τα μπουζούκια ή να ανοίγουν τα μεγάλα τα κλαμπ. Μέσα στο 56-30 όμως σε αυτόν τον κάδι είχαν ενταχθεί χωρίς να το γνωρίζουν και πολλές καφετέρειες, με αποτέλεσμα στις 3 Μαΐου δεν θα ανοίγαν οι μισές καφετέρειες στην πόλη. Λόγω του ότι ήταν σε αυτό τον ΚΑΔ. Αυτό θα διορθωθεί βέβαια μέσα στο καλοκαίρι, αλλά καλώς η κυβέρνηση είπε 56-30, σου λέει δεν θέλουμε να ανοίξουν τα ποτάδικα. Επομένως λέτε ότι αυτό... Από πίεση δικιά μας είπαμε θα ανοίξουν τα ποτά, θέλουμε να ανοίξουν και τα καφέ όλα, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τους λογιστές που περνούσαν σε αυτόν τον ΚΑΔ τότε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ποτέ αυτός ο ΚΑΔ, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα με τους ΚΑΔ. Φέτος τώρα με την πανδημία γνωρίζει ένας επιχειρηματίας ποιον ΚΑΔ έχει. Επομένως δώσανε όλα τους ΚΑΔ να ανοίξουν και λέει παίρνουμε πίσω τη μουσική.
Εγώ κρατώ αυτό που είπατε πάντως, ότι μετά από δική σας πίεση ή πρόταση τέλος πάντων έγινε αυτό. Έπρεπε να ανοίξουν όλοι οι κάδες. Για φανταστείτε ότι μισές καφετέρες ανοίγαν και μισές δεν θα ανοίγανε από λάθος λογιστών και μηχανικών που πριν 5-10 χρόνια ή και 20 χρόνια που βγάζανε άδειες για το κατάστημα δεν σκεφτόμασταν τίποτα για τους κάδες. Δεν μας ενδιαφέραν οι κάδες. Απολύτως κατανοητό βέβαια. Απλώς τώρα ας πούμε θα το κοιτάξουμε, θα κάνουμε μια καμπάνια εμείς με την Ομοσπονδία μας μέσα στο καλοκαίρι να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι κλαπ, ποια είναι μπαράκια, ποια είναι κέντρα διασκεδάσεως και ποια είναι καφετέρειες και εστιατόρια. Ούτως ώστε ούμη γίνει το οτιδήποτε τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο και πει η κυβέρνηση το 56-30 δεν ανοίγει, τα ποτάδικα δεν ανοίγουν, να μπορούμε να έχουμε τακτοποιηθεί ήδη και να ξεχωρίζουμε ποια είναι τα κέντρα διασκεδάσεως και ποια είναι τα καφέ. Διάβασα και μία δήλωση της κυρίας Μαυρομάτη, η οποία είναι ταμείας της ενώσεώς σας και μάλιστα δεν ξέρω αν το είπε χαριτολογώντας ή το εννοούσε, ανέφερε πάντως ότι μέχρι και τον Αύγουστο έχουμε κρατήσεις και εγώ αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα αισιόδοξο ως μήνυμα. Λίγο να τους διευκρινίσω λίγο τις κρατήσεις, είναι 6 μήνες ήμασταν κλειστά, δεν έχει γίνει καμία βάφτιση στους 6 μήνες. Εγώ στο κατάστημά μου έχω κλείσει ήδη 3 βαφτίσεις. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε, η μία είναι αυτή την Κυριακή Μασέ, γιατί η άλλη είναι στις 6 Ιουνίου και η άλλη είναι τον Ιούλιο. Ευελπιστούμε ότι θα τροποποιηθεί, γιατί είναι πολλά άτομα για τις 6 Ιουνίου. Επομένως πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν όλα τα πάντα από τις 15 για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα και σε αυτό το κομμάτι. Και έχουμε κρατήσει πραγματικά μέχρι τον Αύγουστο. Έχει συναδέλφους που έχουν μέχρι τον Αύγουστο. Αλλά οι κρατήσεις αυτές είναι για εκδηλώσεις. Και βέβαια σε αυτό το κομμάτι, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα όσα λέει η κυβέρνηση, πόσα άτομα, για παράδειγμα, μπορούν να έρθουν σε αυτή τη βάφτιση που μας περιγράφετε? Από τη στιγμή που ο δικός μας ο κλάδος της εστίασης δεν είναι όπως το κέντρο διασκεδάσεων και το κέντρο εκδηλώσεων, μπορούμε και κλείνουμε εμείς βαφτίσεις à la carte. Έρχονται, βλέπουμε το τι θα πάρουν, πόσα θα πάρουν και στη συνέχεια πληρώνουν. Ενώ σε ένα κέντρο εκδηλώσεων, εκεί τους περιορίζουν με 50 άτομα ή και με 100 άτομα. Θα τους περιορίσουν μετά τις 15 του μηνός, βασικά, που θα τους επιτρέψουν για αυτούς να τους ανοίξουν. Περιμένουμε δηλώσεις. Περιμένουμε τις δηλώσεις. Ωραία. Τώρα, να ρωτήσω κάτι που αφορά και σε πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι επίσης όλο αυτό το διάστημα περίμεναν το τι θα γίνει με το άνοιγμα της εστίασης. Οι εργαζόμενοι, για πείτε μου, υπό ποιο καθεστώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάνουν τα self-test? Η μισή είναι σε αναστολή και οι υπόλοιποι που έρχονται για δουλειά μία μέρα πριν την εργάσιμη κάνουν το self-test. Είναι ένα από τα πολύ καλά μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση μετά από το εμβόλιο, και ότι μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάποιος έχει κάτι να μην έρθει στη δουλειά. Μπορεί να ξέρω εγώ σαν Μιχάλης Επιτροπίδης που κάνω self-test, που έκανα self-test την Κυριακή, ότι έχω κάτι ή δεν έχω. Αν είμαι ασυμπτωματικός, θα καθίσω δύο εβδομάδες στο σπίτι μου και δεν θα κολλήσω τους υπόλοιπους. Είναι πολύ σημαντικό το self-test και αυτό το λέμε να το κάνουν και όλοι να εμβολιαστούν, αλλά και όλοι να τηρήσουν αυτό με το self-test. Είναι πολύ καλό μέτρο για να γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι τι συμβαίνει στο χώρο εργασίας μας. Και βέβαια να επαναλάβουμε, κύριε Επιτροπίδη, ότι είναι δωρεάν, έτσι, το self-test. Είναι δωρεάν από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Σάββατο Κυριακή το πληρώνουμε. Α, Σάββατο Κυριακή το πληρώνετε, πληρώνετε. Αν το αγοράσουμε Σάββατο Κυριακή, το πληρώνουμε κανονικά. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος ήταν λίγο αυστηρός ότι αφορά αυτή την απόφαση που πήρε για το πρώτο τετραήμερο που ήταν αργία, γιατί το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν μπορέσαμε να πάρουμε δωρεάν self-test για να κάνουμε στους εργαζόμενους. Αναγκαστήκαμε να τα αγοράσουμε. Και σε αυτή την περίπτωση τα αγοράζουν, υποθέτω, οι εργοδότες. Τα αγοράσαμε εμείς και τα κάνανε οι υπάλληλοι. Και τα δίνουν στους υπαλλήλους. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει αρκετές από τις απορίες των ακροατών. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ πραγματικά να ευχηθώ όλο αυτό που μας περιγράψατε να είναι όντως η κανονικότητα και να μην υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας η σκέψη ότι μπορεί να ξανακλείσει η εστίαση. Για τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί προχωράνε και οι εμβολιασμοί. Βλέπουμε ότι προχωράνε. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα και οι διασωληνωμένοι. Εκεί είναι το όλο το πρόβλημα.
αν θα πιστεύουμε πρώτα απ' όλα πάνω απ' όλα υγεία, έτσι. Εννοείται. Εννοείται. Από τη στιγμή, έτσι πως είμαστε αυτή τη στιγμή, μπορεί η εστίαση να λειτουργήσει κανονικά και να μην ξανακλείσει. Εμείς από τον Δεκέμβριο το λέγαμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στην μορφή ακορντεόν. Κύριε Επιτροπίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας, να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και βέβαια τώρα πια μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια, καλές δουλειές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας.